Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση σήμερα να αναφερθώ στην κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μια κατάσταση που αποτυπώνεται και σε χθεσινή δημοσκόπηση, όπου ενώ στο θέμα της υγειονομικής αντιμετώπισης η κυβέρνηση χαίρει μεγάλης δημοσκοπικής αποδοχής, 85%, στο θέμα της κατάστασης εκπαίδευσης υπάρχει καταχώρηφη πτώση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση. Είναι η μειοψηφία πια που λέει ότι η κυβέρνηση τα κάνει καλά στην εκπαίδευση μέσα στην πανδημία. Σας προβληματίζει αυτό? Κύριε Υπουργέ, με την ευθύνη που πρέπει να έχουμε και με την ακρίβεια των λόγων μας, στην Ελληνική Βουλή καταθέτω ένα στοιχείο. 400.000 μαθητές και μαθήτριες, το 61% των όσων φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν συμμετέχει στα μαθήματα αυτή την περίοδο. Δηλαδή έχουμε άδεια τα ανοιχτά σχολεία. Και αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα από αυτά, δεν έχουν δυνατότητα για εξαποστάσεως εκπαίδευση, διότι δεν φροντίσατε για αυτό το πράγμα, διότι η τροπολογία για τις κάμερες ορθώς δεν είναι εξαποστάσεως εκπαίδευση, απερίφθη από το σύνολο των εκπαιδευτικών, ήταν ένα αντιπαιδαγωγικό και αντιδημοκρατικό μέτρο, και ταυτοχρόνως δεν υπάρχει δυνατότητα όταν ο εκπαιδευτικός δουλεύει μέσα στην τάξη να υπάρχει ταυτόχρονα εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν την αφισβητείτε, θέλω επίσημα στοιχεία από το My School. Επίσημα. Εγώ δεσμεύομαι. 61% των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων, στα λύκεια είναι πάνω από 70%, δεν πηγαίνουν σχολείο και δεν έχουν δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στοιχεία επίσημα και όχι ψήφιροι χωρίς στοιχεία εδώ στη Βουλή. Είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι το νομοσχέδιο κατετέθει. Την άλλη εβδομάδα θα κουβεντιάσουμε στη Βουλή, από τη Δευτέρα. Είναι ένα νομοσχέδιο που υποβαθμίζει το δικαίωμα των μαθητών και των μαθητριών στη μόρφωση και φέρνει το σχολείο της αγοράς. Θα τα πούμε όλα αυτά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς, ΔΟΕ, ΟΗΕΛΕ, ΟΛΜΕ, έχουν διαφωνήσει. Εσείς μέσα στην πανδημία επιμένετε να φέρετε την πανδημία στην εκπαίδευση ως μόνιμο στοιχείο. Και τώρα πάμε στην ερώτηση την επίκαιρη. Μας ακούει ο ελληνικός λαός. Παρακαλώ, ας χτυπήσει όποιος μπορεί από τους πολίτες τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Υπουργείου, την επίσημη. minedu.gov.gr. Τι δεν θα δει εκεί? Πρώτον, δεν υπάρχει το αποδέχομαι, δεν αποδέχομαι για τα cookies. Και όταν λέμε cookies για τη συγκεκριμένη κατάσταση που συζητούμε, πρόκειται εκτός των άλλων για τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης προσωπικών δεδομένων. Τα έχετε ανοιχτά. Δεύτερον, δεν υπάρχει στο site του Υπουργείου πολιτική απορρίτου αναρτημένη. Τρίτον, δεν υπάρχει το όνομα της υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την οποία διορίζεται μόλις προ 15 ημερών μετά από 11 μήνες χειρίας της θέσης αυτής. Και ενώ αρχίσατε πριν από 2,5 μήνες την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και τέταρτον, δεν υπάρχει αρχείο δραστηριοτήτων όπως σας ζήτησε η ΟΗΕΛΕ. Για όλα αυτά αρνηθήκατε να απαντήσετε στη Βουλή όταν σας έθεσα τα ερωτήματα στις 11 Τετάρτου εγκαίρως. Αρνηθήκατε δηλαδή να απαντήσετε αν συμμορφώνεστε προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προς το Σύνταγμα και προς την ελληνική νομοθεσία. Διότι όλα αυτά σημαίνει ότι είναι ανυπεράσπιστοι, ανοχήρωτοι οι μαθητές, 1,5 εκατομμύριο ανήλικοι και οι εκπαιδευτικοί περίπου 250.000 υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου. Ανοχήρωτοι σε hackers, ανοχήρωτοι για τα προσωπικά τους δεδομένα. Και ακόμα, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε δημοσιοποιήσει την εκτίμηση αντικτύπου, παρότι το αναφέρετε στην τροπολογία σας μετά από επισήμανση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση αντικτύπου? Ποιος την συνέταξε? Είναι απόρριτη? Την έχετε θέσει υπόψη της Αρχής? Τι σας απάντησε γραπτός? Τίποτα μέχρι στιγμής. Και υπάρχει το ερώτημα που σας έχει στείλει από 18 Πέμπτου η Αρχή, και δυστυχώς για παροχή διευκρινήσεων, και δυστυχώς ακόμη εσείς κάνετε πως δεν ακούτε, πως δεν διαβάζετε. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Δεν καταθέσατε τη συμφωνία αποδοχής δωρεάς με τη Cisco. Η συμφωνία αυτή, που την τηρείτε μυστική και απόρριτη,
εγείρη σωρία ερωτημάτων και οικονομικού χαρακτήρα. Το τονίζω. Και οικονομικού χαρακτήρα. Φέρτε τη στη Βουλή. Κύριε Φίλη, μια παράκληση για το χρόνο. Ήδη έχετε φτάσει στα 5 λεπτά. Ολοκληρώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη. Τα ερωτήματα που σας έχουμε θέσει και ζητάμε απάντηση συγκεκριμένη είναι εάν βεβαιώνεται βάσει εγγράφων ότι δεν σημειώθηκε διαρροή παραβίαση προσωπικών δεδομένων μαθητών ή εκπαιδευτικών τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Το βεβαιώνεται? Θέλω μια κατηγορηματική απάντηση σήμερα στη Βουλή. Και δεύτερον, τι περιλαμβάνει η συμφωνία αποδοχής δωρεάς του Υπουργείου Παιδείας με την εταιρεία Cisco? Δεν είναι απόρριτα τα στοιχεία αυτά. Πρέπει να κατευθούν στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την κατανόηση. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη δυνατότητα παραβίασης προσωπικών δεδομένων για 1,5 εκατομμύριο ανήλικους στη χώρα μας και για 200.000 εκπαιδευτικούς δημοσίους υπαλλήλους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Γι' αυτό το ξαναρωτώ. Υπάρχει βεβαιότητα, έχετε στοιχεία ότι δεν υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων? Θέλω ευθεία απάντηση. Ωραία, ωραία, και κύριε Φίλη. Κατανόηση έχω. Χρόνο δεν έχω. Τελείωσα αμέσως. Ναι. Τελείωσα. Ότι οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι ρητορικού χαρακτήρα, αλλά με στοιχεία. Με τέτοια μίλησα. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ.